Καλημέρα. Καλημέρα. Παρακαλώ. Αυτό εδώ που γράφει με κλάν μέσα, τι είναι? Φίλε μου, αυτό το με κλάν είναι βίσωνας, μπριζόλα, φτιαγμένο σε πέτρα ηφαιστείου. Μα λέω ότι είναι βίγκαν. Είναι βιολογικό βίσωνα. Καλημέρα. Αυτά εδώ τα γλυκά που λέει νηστίσιμα. Είναι σίγουρα νηστίσιμα. Γλυκάκι, να κεράσω. Καλά στο. Θα φάω εγώ. Να βρω στα μάτια μου. Σε κόδρο θα σε βάλω και θα σε απολαμβάνουμε με τα κορίτσια όταν τρώμε τα πεντανόστιμα και νηστίσιμα γλυκάκι από τα χεράκια σου. Έρε, τι έχει να γίνει το βράδυ με τα κορίτσια. Οπα, 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 οπα. Να του λεγόμενη με το τεκνό. Πού είναι, πού ζε ρε νίτσα λίτσα πίτσα. Πω, πω. Γιαννάκη! Πού είσαι, παιδάκι μου! Γιάννη! Μήπως είδατε το... Αφήστε τα. Ζω ένα δράμα. Άντε να πεις στο μικρό Γιαννάκη ότι πάπα λέει χωριάτικη κοτόπιτα. Αν το άλλο, τι να το πω του παιδιού. Να, Γιαννάκη, πάρε μια λουκανικόπιτα χωρίς λουκάνικο, δεν σε χάλασε. Καταλαβαίνεις, το παιδί θέλει τις χωριάτικες τις πίτες του. Τι, όχι, μην το πεις. Να ανοίξω μόνη μου φίλο. Ναι, οκ, okay, αφού πρώτα μαζέψω τα αυγουλάκια μου από το κοτέτσι μου. Λοιπόν, φεύγω, δεν μπορώ, σε αφήνω. Το μόνο που μου μένει είναι να κάνω αίτηση για το Masterchef με το θείο Λεωνίδα. Το παιδί, Γιάννη, Γιάννη!
Δοκιμή έκανα. Τι νόμιζες, έτσι θα το δίνω στο Γιαννάκη. Λοιπόν, έχω ένα καλό νέο να σου πω και ένα κακό να σου πω. Το κακό είναι ότι το Masterchef έχασε τον επόμενο νικητή του. Το καλό είναι ότι φεύγω για Άγιο Δομήνικο! Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Το καλό είναι ότι ο Σταμάτης φρόντισε να είναι χορτάτος ο Γιαννάκης μου χωρίς γκρίνια και αυτό μετράει. Σταμάτης, θείος Λεωνίδας, 1-0. Και συνεχίζουμε! Το παιδί, το ξέχασα στο σχολείο.
Καλημέρα. Καλημέρα. Παρακαλώ. Αυτό εδώ που γράφει με κλάν μέσα, τι είναι? Φίλε μου, αυτό το μεκλάν είναι φύσωνας, μπριζόλα, φτιαγμένο σε πέτρα ηφαιστείου. Μα λέω ότι είναι βίγκαν. Είναι βιολογικό φύσωνα. Καλημέρα. Αυτά εδώ τα γλυκά που λένε στήσιμα. Κύριε Διευθυντή, γεια σας από το κλειστό γυμναστήριο Δάφνης, Μιχάλης Μουρούτσος. Ήρθε η κορυφαία στιγμή της σεζόν, τα play-off εδώ που κρίνονται οι προσπάθειες όλης της σεζόν. Η Δάφνη υποδέχεται τον Πανελευσυνιακό με στόχο τον απότερο στόχο της ανόδου, καθώς είμαστε μόλις στον πρώτο γύρο των play-off. Οι αγώνες των play-off ξεκινάνε με το σημερινό παιχνίδι της Δάφνης με τον Πανελευσυνιακό. Και του Αμάς Νάξη το φανάρι κόντρα στο Παλαιό Φάληρο. Εκεί που τους περιμένουν στον επόμενο γύρο το Εγάλιο και ο Πρωτέας Βούλας. Για να γίνουν όλα αυτά όμως, ξεκινάμε από το σημερινό. Βλέπετε την ομάδα του Πανελευσυνιακού. Και τώρα περνάμε στην παρουσίαση της ομάδας μας. Εδώ τώρα θα γίνει η παρουσίαση. Το νούμερο 1, Εξαρχός Κωνσταντίνου. Με το νούμερο 4, με το νούμερο 6, Γιώργος Αλεξόπουλος. Με το νούμερο 7, Ήρων Δεβούτα. Με το νούμερο 8, Γιάννη Παναγιώτη. Με το νούμερο 10, αρχηγός της εμάδας μας, Γιώργος Κεραστοβίδης. Με το νούμερο 11, Ωραίτη. Με το νούμερο 14, Ανδρεόπουλος Κωνσταντίνος. Με το νούμερο 15, Λιονίσης Μουσόπουλος. Με το νούμερο 17, Ανδρέας Γιαννίκτος. Με το νούμερο 19, Άρης Μέλιος. Προπονητής Μάρκος Ρωσινός. Καλή επιτυχία. Ακούσατε από τα ηχεία του γηπέδου την παρουσίαση του γηπεδού μέσα σε πανδημόνια, σε μια υπέροχη ατμόσφαιρα. Πολλοί πιτσιρικάδες, πολλές οικογένειες. Τελευταίες χειραψίες των δύο ομάδων πριν από το πρώτο τζάμπολ. Όλα αυτά σε ένα πολύ όμορφο γήπεδο, πολύ περιποιημένο κλειστό γυμναστήριο εδώ, στα νότια προάστια της Αττικής. Με θυμίζω ότι μεσοβδόματα ακολουθεί ο επαναληπτικός στην Ελευσίνα. Γλυκάκι, να κεράσω. Καλά στο. Θα φάω εγώ. Άβρε στα μάτια μου. Σε κόδρο θα σε βάλω και θα σε απολαμβάνουμε με τα κορίτσια όταν τρώμε τα πεντανόστιμα και νηστίσιμα. Γλυκάκι από τα χεράκια σου, έρε τι έχει να γίνει το βράδυ με τα κορίτσια. Οπα, 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 οπα. Να του λεγόμενη με το τεκνό. Πού είναι, πού ζε ρε νίτσα λίτσα πίτσα, πω πω. Το ρολόι του γηπέδου λέει 45 δευτερόλεπτα πριν το τζάμπολ. Οι ομάδες είναι σχεδόν έτοιμες να παραταχθούν στον αγωνιστικό χώρο. Λίγο μένει λοιπόν για να δούμε τις αρχικές πεντάδες.
Δάφνη στη regular season του πρώτου ομίλου της National League 1 ήταν τέταρτη με 16 νίκες σε 24 παιχνίδια. Ο Πανελευθυνιακός ήταν μία θέση πίσω, ήταν πέμπτος με 15 νίκες σε 24 παιχνίδια. Στην πρώτη θέση ήταν ο ΑΟΕ Γάλεο με 19 νίκες. Για τους γηπεδούχους βλέπω τον Μιχαλούτσο να πατάει ο δικό χώρο, τον Άρη Μέλιο. Από ό,τι φαίνεται ξεκινάει ο Ιούση επίσης στο βασικό σχήμα. Όπως και ο Καλδής με τον Τζιβελέκα. Αναμένουμε και τους φιλοξενούμενους. Πολύ ζεστή ατμόσφαιρα από τους φίλους της Δάφνης. Είναι δύο ομάδες που έχουν την ιστορία τους, δεν είναι τυχαίες ομάδες. Η μοίρα τους έφερε στην National League. Ωστόσο ψάχνουν την επιστροφή τους ένα βήμα ψηλότερα. Ο Θωμάς Νίκος είναι στο αρχικό σχήμα των φιλοξενούμενων, ο Σταμέλος με το 14 ο Ρεκουνιώτης. Ο Πρόφκα επίσης, περιμένουμε τον πέμπτο. Ο Μανιάς, ναι, ο Ηλίας Μανιάς. Και όλα μοιάζουν έτοιμα λοιπόν. Πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα που φτάνει στην κορυφωσή του. Πάμε! Πάμε! Πρώτη κατοχή για τη Δάφνη. Καλτής υπό την πίεση του Μανιά θα περάσει το κέντρο. Σε man to man η άμυνα των φιλοξενούμενων. Κάνει το baseline drive, πάσα έξω, Τζιβελέκος, η πάσα του με δόση ρίσκου. Η επίθεση φτάνει προς τη λήξη, τόσο την είναι μέσα για τρεις, κάτω στο μέγιστο. On the buzzer η πρώτη επίθεση της Δάφνης. Η μπάλα για τον Πανελευθυνιακό. Από την προσπάθεια του Μιχαλούς για κλέψιμο. Επαναφέρει το μελός. Βρίσκει το διάδρομο, πάει μέχρι μέσα, παίρνει το φάουλ, βάζει και το καλάθι ο Νίκος. Σε μια ωραία ατομική προσπάθεια, βρήκε το κεντρικό διάδρομο, έκανε το drive. Δικαίωμα και αφορμή. Βολή με αναπήδηση. Καταλήγει μέσα. Τρία όλα. Πήρε σε όλο το γήπεδο ο Πανελευθυνιακός. Αφήνει χώρους. Αφήνει ελεύθερο σουτ στον Τζιβελέκα ο οποίος αστοχεί. Έχει γρήγορο αμυντικό transition η Δάφνη. Ο Πρόφκα παίζει με πλάτη. Παίζει με ψηλότερα αντίπαλο. Γυρίζει ωραία. Τελειώνει τη φάση. 3-5. Γρήγορα ο Τζιβελέκας κάνει το λάθος. Τρεις με έναν, ένα εύκολο drive, καλά από το Μανιά. Ο Ελευθυνιακός αξιοποιεί τα κενά που αφήνει η Δάφνη. Στο αργό αμυντικό transition, μετά από εύκολα λάθη στην επίθεση. Παραλίγο να γίνει το λάθος από το χέρι του Μανιά, η μπάλα περνάει εκτός. Τζιβελέκας επανέφερε. Έχει το σουτ, προσποιείται, πάει προς τα μέσα. Ξανά στον Τζιβελέκα, ωραία προσποίηση. Ωραίο πλάγιο pick and roll.
Τελειώνει η βαθμίση. 5-7. Είχε ηρεμία στην επίθεση η Δάφνη. Μονομαχίες των δύο ψηλών μακριά από την μπάλα. Κρέωθηκε με φάουλ ο Γιούση. Είναι το δεύτερο ομαδικό φάουλ για τη Δάφνη. Ωραία, θα σε 2 λεπτά αγώνα μόλις. Γίνεται να μαρκαρίζει με το Μανιά, η μπάλα δεν θα πάει σε αυτόν. Προσπίζει ο Σταμέλος, έξω η μπάλα. Μανιάς παίρνει το screen, ελεύθερος για 2, σίδερο, rebound ο ίδιος. Πρόσκα. Με πλάτη ο Ρεκουνιώτης, προσπαθεί να πάει μέχρι μέσα. Βρίσκει πάσα έξω, ελεύθερος σουτ, προσποιείται. Έχει προλάβει το ρολόι, έχει σουτάρει ο Σταμέλος, αλλά στοχή. Τσιβελέκας μέχρι μέσα, split out. Δεν κάνει το σουτ για 3, ο Γιούση. Ένα ακόμα λάθος στην επίθεση της Ναύνης. Πρόφκα για 3, είναι airball, επιθετικό rebound, άστοχο. Ο Μέγιος μαζεύει. Η Δάφνη προσπαθεί να τρέξει στο γήπεδο. Ωραία προσπάθεια και καλά. Ο Γιάννης Τσιβελέκας το 34-7. Πανελευθυνιακός δεν προσπαθεί να εκβιάσει καταστάσεις. Περιμένει στην επίθεση. Δεν επιχειρεί γρήγορα τρίποντα. Παρότι έχει χώρο στις περισσότερες περιπτώσεις. Έχουμε φάουλ που σφυρίζεται στον Μέλιο. Τα άσχημα νέα για τη Δάφνη είναι ότι έχει πολύ νωρίς ήδη 3 ομαδικά. Τα καλά νέα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι ότι είναι μοιρασμένα τα φάουλ. Δεν υπάρχει κάποιος παίκτης με 2 φάουλ. Αντώνης Πρόφκα. Σίδερο βολή. 1-2 για τον Πανελευθυνιακό. Δικαίωμα για άλλη μια. Όλο το γήπεδο στο πόδι, όπως μπορείτε να ακούσετε κιόλας. 0-2 από τον Πρόφκα. 1-3 συνολικά για την ομάδα της Ελευσίνας. Καλδής πάει μέχρι μέσα, βγαίνει ξανά στην περιφέρεια. Περιμένει screen, παίρνει το drive ball. Ωραία προσπάθεια, αλλαγή κατεύθυνσης. Προβάδισμα για τη Δάφνη. Ο Νίκος βρίσκει στήριγμα με δόση ρίσκου. Φιλοξενούν να κρατάνε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Νίκος πάει στο κεντρικό διάδρομο, η μπάλα έξω από το χέρι. Μια ακόμα χαμένη επίθεση για τον Πανελευθυνιακό. Η Δάφνη έχει ευκαιρία να ξεφύγει. Βελέκας κρατάει την μπάλα. Ο Νίκος κολλημένος πάνω στον Καλδί, ο οποίος κλείνεται, ψάχνει βοήθεια, τη βρίσκει για 3, είναι μέσα. Ωραία συζήτηση και προβάδισμα 5 πόντους για τη Δάφνη για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ο Νίκος κάνει μια ωραία κίνηση, δεν κάνει καλό τελείωμα. Μαζεύουν το rebound οι γηπεδούχοι. Άστοχο λέει η ΑΒ, επιθετικό rebound με ταμπλό είναι άστοχος ο Μιχαλούτσος. Ένα ακόμα επιθετικό rebound. Μπάλα στα χέρια του Τσιβελέκα, ο οποίος περιμένει βοήθεια. Θα πάρει το screen από πολύ μακριά για 3. Μέσα! 15-7. Η διαφορά ξαφνικά μεγαλώνει. Το μείον 5 γίνεται συν 8 για τη Δάφνη. Παραλίγο να γίνει το λάθος. Κρατάει ο σέντερ του Πανελευθυνιακού, κερδίζει
την κατοχή. Ο Ρεκουνιώδης είχε κλειστεί σε πολύ δύσκολη θέση. Βάλανε για τη Δάφνη. Διαμαρτύρεται ο κύριος Βούλγαρης, θεωρώντας ότι γίνει φάουλ στον ψηλό της ομάδας του. Έχει περάσει ο Δημήτρης Μακρύς το παιχνίδι για την ομάδα της Ελευσίνας, όπως και ο Τρασάκης. Έχουμε φάουλ μακριά από την μπάλα. Τρασάκης έπεσε λίγο άτσαλα, ζήτησε τον λόγο από τον αντίπαλό του, έχει κερδίσει το φάουλ παρόλα αυτά. Ό,τι φάουλ κάνει η Δάφνη από εδώ και πέρα οδηγεί σε βολές στον Πανελευθυνιακό για το υπόλοιπο του δεκαλέπτου. Από την πλάγια γραμμή ο Φίλιππος Σταμέλος επαναφέρει. Τρασάκης, χέρι με χέρι, φαίνει την μπάλα στον Ντάκουλια. Πολύ ωραία πάσα στο γραφικό, έχουμε φάουλ. Ίσως και αχρίαστο, γιατί ήταν καλά κλεισμένος ο παίκτης του Πανελευθυνιακού. Πολύ εύκολα έδωσαν το φάουλ οι γηπεδούχοι. Οδηγούν στις βολές τον Ήλια Κρασάκη. Έχει μία στις τρεις ο Πανελευθυνιακός μέχρι τώρα. Και συνεχίζει τα άσχημα ποσοστά η ομάδα του coach Βούλγαρη. Μέσα η δεύτερη, 15-8. 4-34 για το τέλος του δεκαλέπτου. Κερσοβίτη στο κατέβασμα της μπάλας. Περιμένει στήριγμα για τρεις, είναι airball, δεν είναι καλό το σουτ του Μιχαλούτζου. Με καλές προϋποθέσεις παρόλα αυτά, έπρεπε να το πάρει και το πήρε το σουτ. Θωμάς Νίκος. Θα δώσει το σκρίνο ο Κρασάκης, θα κάνει και το σπάσιμο προς τα έξω, πολύ ωραία πάσα του, η μπάλα εκτός. Ο Κρασάκης έχει περάσει εδώ και λίγη ώρα στο παιχνίδι και έχει δώσει ταχύτητα. Είναι ένας ψηλός πιο ευέλικτος από τον Ρεκουνιώτη. Σπάει την μπάλα, όπως είδαμε, στις προηγούμενες επιθέσεις με μεγαλύτερη άνεση. Μπορεί να μην έχει την ίδια σωματική δύναμη με τον συμπαίκτη του. Είναι όμως ένας πιο ευέλικτος ψηλός και πιο αθλητικός. Έχουμε φάουλ, το οποίο χρεώθηκε ο Μακρύς. Είναι το πρώτο φάουλ του Πανελευθυνιακού. Ο Μέλιος αποχωρεί στη θέση του Μουτσόπουλος. Φρεσκάρει τη ζώνη των ψηλών και ο κύριος Δροσινός. Ένα επίσης πιο ευέλικτο πεντάρι για τη Δάφνη. Σουτ για δύο είναι άστοχο. Πανελευθυνιακός προσπαθεί να και γρήγορα στον συνδυασμό, είναι γρήγορη η επιστροφή της Δάφνης. Μακρύς, μπάλα γυρίζει στην περιφέρεια. Μακρύς με πλάτη. Ρολάρι. Είναι άστοχος, αλλά έχει κερδίσει το φάουλ. Θα πάει στις βολές. Είδαμε στις τελευταίες επιθέσεις πως ο Πανελευθυνιακός ψάχνει τον ψηλό, δεν δοκιμάζει μακρινά σουτ. Είτε τώρα ήταν ο Μακρύς είτε νωρίτερα ο Κρασάγης, προσπαθούν να περάσουν μπαλιστό στο γραφιστό. Σταματάει η αστοχή από τις βολές, μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη, 15-10, με 3,5 λεπτά να απομένουν για το δεκάλεπτο. Πάμε!
Πανελευθυνιακός πιέζει σε όλο το γήπεδο με αποτέλεσμα να αφήνει κενά στο πίσω μισό του γηπέδου. Σετ επίθεση πολύ καλή. Κερδίζει το φάουλ ο Τζιβελέκας. Οι γηπεδούχοι ζητάνε αντικανονικό κόψιμο ψηλά. Να δούμε την τελική απόφαση των διαιτητών. Έχουμε σίγουρα βολές. Το θέμα είναι αν θα μετρήσει ή όχι το καλάθι. Όχι, βλέπω να λένε οι διαιτητές. Δεν υπάρχει καλάθι. Θεωρώντας ότι η μπάλα ήταν στην άνοδο και όχι στην κάθοδο. Ο Γιάννης Τζιβελέκας έχει δύο ελεύθερες βολές. Θα βάλει την πρώτη. 16-10. Μέσα και δεύτερη. Η Δάφνη συντηρεί ένα προβάδισμα ασφαλείας. Νίκος. Αφήνει στον Ντάκουλια. Ξανά στον Νίκο, παίρνει το screen. Θα παίξει με ψηλότερο αντίπαλο. Παρά λίγο το κλέψιμο. Ελεύθερο σουτ προς πίση του Παπαθεοδωράτου. Μέχρι μέσα είναι άστοχος με airball. Δεύτερη ευκαιρία χαμένη. Δεν έχει ανανεωθεί ο χρόνος γιατί υπήρχαν airball. Ξανά η Δάφνη έχει transition. Δεν σούταραν οι παίκτες της Δάφνης. Θα το κάνει όμως ο Κερασοβίτης. Είναι άστοχος. Και ένα χρειαστό φάουλ του Ανδρεόπουλου. Στην προσπάθειά του για κλέψιμο. Θα δώσει δύο εύκολες βολές στον Πανελευθυνιακό. Εύστοχος ο Κρασάκης στην πρώτη. Άστοχος ο δεύτερη ο φόρβορντ του Πανελευθυνιακού. Ο οποίος είναι σε ρόλο πενταριού σε αυτή τη, σε αυτό το σχηματισμό. Βελέκας ψάχνει τον ψηλό. Συγγνώμη, ο Μισθόπουλος κλείνεται, κερδίζει το φάουλ. Πήγε μέχρι μέσα, πήρε το φάουλ. Τρίτο ομαδικό, το πρώτο του Κρασάκη. Πρωτάει Κερασοβίδης, ψάχνει βοήθεια. Κλείνεται και παίρνει το φάουλ χαμηλά, όπως λέει ο διαιτητής. Κερδίζει ο Διονύσης Μουστόπουλος. Είναι το δεύτερο από τον Κρασάκη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Θα αφήσει τη θέση του στον Ρεκουνιώτη, ο οποίος επιστρέφει. Κερασοβίτης θα πάρει το screen. Παίρνει το foul, δεν βάζει το καλάθι, θα πάει στις βολές. Και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο Πανελευθυνιακός έχει φορτωθεί με foul, έχει συμπληρώσει ομαδικά και χαρίζει και δύο ελεύθερες βολές στον Κερασοβίτη. Πάμε! Ο έκθαρχος στο παιχνίδι. Στη θέση του Ζβέλεκα. Εύστοχος την πρώτη. Έξω δεύτερο επιθετικό rebound όμως και καλάθι από τον Ανδρεόπουλο. Το ιδανικότερο φινάρι για τη Δάφνη που φτάνει τη διαφορά στους 9. Αμυνά! Παπαθεοδωράτος. Περιμένει κίνηση. Βοήθεια του Ρεκουνιώτη.
χέρι με χέρι αφήνει στον Νίκο. Παίρνει και το σκρίνο πόλιγκαρ του Πανεπιστημιακού. Κάνει μια backdoor πάσα. Έχει χρεωθεί με φάουλ ο Μουστόπουλος, ο οποίος ζητάει βήματα το αντιπάλου του. Εκεί που λίγο έλειψε να γίνει το λάθος, εν τέλει ο Πανελευθυνιακός θα πάει στη γραμμή των βολών. Μέσα πρώτη. Παραμένει το σκορ. Άστοχη η δεύτερη βολή του Ρεκουνιώτη. Δεν είναι καλά ποσοστά ο Πανελλαδικός. Η Δάφνη σε σετ επίθεση χωρίς διασύνη. Πολύ ωραίο baseline drive, αλλά άστοχο τελείωμα του έξαρχου. Γρήγορη επιστροφή και πάλι από τους παίκτες της Δάφνης. Δεν αφήνει τον ενθουσιασμό να εξελιχθεί με άνεση για τους συνεχόμενους. Για τρεις μέσα ο Νίκος. 20-15 ανάσα για την ομάδα της Ελευσίνας. Κύριος Σοβίτης. Παραγυρίζει στην περιφέρεια, τώρα θα περάσει τον ψηλό. Χριστόπουλος ψάχνει έξω και πάλι στο ζωγραφιστό με το δεξί είναι άστοχος ο Ανδρεόπουλος. Ανανέωσε όμως της επίθεσης. 45-4 για το δεκάλεπτο. Και ο Σοβίτης. Σουτ για τρεις μέσα. 23-15. Παιχνίδι δύο κατοχών. Θα μείνει χρόνο για την Δάφνη. Αν όλα κυλήσουν ομαλά. Νίκος. Συνεχίζει να παίζει με τον εξαρχό πάνω του. Εμπέξει τα πόδια. Από τα φτερά, η μπάλα στο σίδερο, στο τρίποντο. Rebound για τους γηπεδούχους. 7 δευτερόλεπτα. Κρατάει ο Κέρος Σοβίτης. Πολύ δύσκολο τελείωμα. Το follow είναι άστοχο. Rebound από τον Μακρύ και τέλος του δεκαλέτου. 23-15 λοιπόν η Δάφνη έχει το προβάδισμα. Μικρό Γιαννάκη, ότι πάπα λέει χωριάτικη κοτόπιτα. Αν το άλλο, τι να το πω του παιδιού. Να Γιαννάκη, πάρε μια λουκανικόπιτα, χωρίς λουκάνικο, δεν σε γάλασε. Καταλαβαίνεις, το παιδί θέλει τις χωριάτικες τις πίτες του. Τι, όχι, μην το πεις. Να ανοίξω μόνη μου φίλο. Ναι, οκ, αφού πρώτα μαζέψω τα αυγουλάκια μου από το κοτέτσι μου. Λοιπόν, φεύγω, δεν μπορώ, σε αφήνω. Το μόνο που μου μένει είναι να κάνω αίτηση για το MasterChef με το θείο Λεωνίδα. Το παιδί! Γιάννη! Γιάννη! Επιστροφή λοιπόν εδώ στο κλειστό της Δάφνης. Στα πολύ ωραίο παιχνίδι. Το πρώτο δεκάλεπτο 23-15 υπέρ των γηπεδούχων. Για τρεις από μακριά εύστοχο. Διαχείρος, ντάκουλια. Και ο
Χρυσοβίτης αλλάζει χέρι με χέρι με τον Ανδρεόπουλο. Θα πάρει το σκριν, θα μείνει μόνος, το εκτελέσει γιατί θα πάρει. 26-18. Ξεκινούμε με δύο τρίποντα σε 3 δευτερόλεπτα. Έτσι ο μόνος. Έχουμε μαγείρες, έχει κάνει βήματα. Αυτό που οι παλιότεροι λέγανε ακυροπίδημα. Ο Μακρύς υπέπεσε στην παράβαση. 26-18 λοιπόν. Δείχνει το σύστημα ο κ. Σοβίτης. Παίρνει το σκριν, έχει χώρο, βρίσκει πάσα έξω, σου διατρίζει ελεύθερο σίδερο, επιθετικό rebound ο Ανδρεόπουλος, τελειώνει την πάση στο ταμπλό. 10. Για πρώτη φορά διψήφια διαφορά. Και έχουμε time out γρήγορα από τον κύριο Βούλγαρη. Χρειάστηκαν μόλις 59 δευτερόλεπτα για να καλέσει time out στο δεύτερο δεκάλεπτο προπονητής του Πανεθνιακού με επιμέρους 5-3 για τη Δάφνη. Πάμε όλοι άμυνα! Νίκος κατέβαζε την μπάλα, υποπίεση, περνάει το κέντρο μάλλον με πάσα. Ωραία, θα βγει από τα σκρίν ο Παπαφλωράτος, θα στοχίσει το τρίποντο. Ένα εύκολο rebound από τον Γιαννίκο, ο οποίος περνάει και το κέντρο, κλείνεται, βρίσκει πάσα με δόση ρίσκου στον έξαρχο. Βρίσκεται για λίγο μόνος του σουτάρι, για τρεις αστοχίες όμως ο κ. Σοβίτης. Ήταν καλό το σουτ και άλλο τρίποντο και πάλι άστοχο από τον Γιαννίκα αυτή τη φορά. Ήταν με καλές προϋποθέσεις και τα δύο σουτ. Γωνία, διστάζει ο Μακρύς, πάει μέχρι μέσα, κόβεται εμφαντικά από το Μουστόπουλο. Είναι το highlight της ημέρας, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Εδώ εντυπωσιακό το μπλοκ, το βλέπετε και πάλι. Not in my house, του λέει. Και για πρώτη φορά στο παιχνίδι ο Αλέξανδρος Μαγιντόμπε Κύπου. Έχει κάνει φάουλ ο Ανδρεόπουλος. Ο Ρεκουνιώτης ζήτησε αντιαθλητικό. Κανονικό είναι όμως το φάουλ, δεν έχει δοθεί κάτι παραπάνω. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Ανδρεόπουλου και γρήγορα θα καθίσει στον πάγκο για να περάσει τη θέση του Ορέστης Γιούση. Θα κάνει πολύ καλή δουλειά ο φίλος της Δάφνης. Σίδερε πρώτη βολή. Συνεχίζει ο Πανελληνιακός να έχει πρόβλημα από τη γραμμή των βολών. Δεύτερη βολή εύστοχη. Και διαφορά στους 9. Έξαρχος κάνει παιχνίδι. Περιμένει κίνηση από τους συμπαίκτες του.
Τώρα θα περάσει την μπάλα στον Κερασοβίτη που παίζει στο low post με ψηλότερους αντιπάλους. Σουτ για δύο άστοχο, rebound από τον Κερασοβίτη. Για τρεις ελεύθερο, άστοχο και αυτό. Επιθετικό rebound με άνεση. Μουστόπουλος δεν είχε κανένα πρόβλημα να μαζέψει το rebound, να τελειώσει τη φάση και να βάλει την ομάδα του στο σύν 11. Ωραίες σταυρωτές. Κερδίζει και το φάουλ ο Ντάγκουλιας. Η Δάφνη θα, αυτά τα πρώτα περίπου 13 λεπτά του παιχνιδιού δείχνει ότι δεν είναι καθόλου soft ομάδα, ότι ο Πανελλαδιακός πρέπει να υδρώσει για να φτάσει σε εύκολο καλάθι. Δεν διστάζουν οι παιδούχοι να δώσουν φάουλ όπου το χρειαστεί. Φοβήθηκε ο Μαγκρίς, δεν το σούταρε, το σούταρε με καθυστέρηση. Αστόχησε και η Δάφνη έχει καλές προϋποθέσεις. Πάει σε σετ επίθεση. Ένα ακόμα επιθετικό rebound που μαζεύει ο Μουστόπουλος, έχασε την μπάλα όμως. Μακρύς, πάσα στη γωνία για τρεις ο Μαγιντόμπε, εύστοχος. 30-22. Μετά από ώρα βρίσκει τρίποντο η ομάδα του Πανελλαδιακού. Περίπου 2 λεπτά πέρασαν. Εδώ ένα εύκολο λάθος. Κατοχή Ελευσίνα. Και time out για τη Δάφνη. Λοιπόν, από ένα time out έχουν πάρει δύο προπονητές αυτά τα πρώτα 3,5 λεπτά του δευτερού δεκαλέπτου. 30-22 η Δάφνη μπροστά. Πάμε Δάφνη, πάμε! Πάμε Δάφνη! Ενώ θα περάσει το παιχνίδι ο Γιάννης Μιχαλούτσος, δηλαδή του Γιάννικου. Μαγιντό Πεκίβου. Αυτός θα κατεβάσει την μπάλα τώρα. Περιμένει κίνηση, βρίσκει στήριγμα. Ρεκουνιώτης. Κλείνεται, βρίσκει πάσα. Για τρεις από μακριά είναι άστοχος ο Ντακουλιάς. Επιθετικό rebound και καλάθι στα μέλη. Μαζεύει τη διαφορά στους 6 ο Πανελλαδιακός. Βελέκας. Καλοπάτι ο Μουστόπουλος, η μπάλα περνάει στο low post. Πολύ ωραία κίνηση, αλλά κλείνεται ο παίκτης Δάφνης. Έχει κρεώσει 3 δευτερόλεπτα στον Μουστόπουλο ο διαιτητής. Ο ψηλός Δάφνης ξεχάστηκε στο ζωγραφιστό. Κατοχή στους φιλοξενούμενους. Τα μέλος. Μαγιντόμπε. Ο Πρόφα ψάχνει πάσα στο low post. Παίρνει την μπάλα ξανά. Ντάκουλια στο αριστερό drive. Κλείνεται. Έχει κρεωθεί με φάουλ ο Μουστόπουλος.
Ψηλά φάνηκε να βρίσκει μπάλα. Δεν ξέρω αν έχουν χρεώσει φάουλ με το σώμα. Αλλά η αλήθεια είναι ψηλά η μπάλα. Ή μάλλον ψηλά φάνηκε να σταματάει την μπάλα. Εμπαστερικός ο Ντάκουλιας στις βολές. Θα βάλει την πρώτη με ορειβασία. Δύο στους δύο. Μετά από ώρα εύστοχη η ομάδα του Πανελευθυνιακού σε σετ βολών. Η Δάφνη έχει ώρα να βρει καλάθι. Θα το βρει τώρα μετά τη Βενέκα. Πολύ γρήγορη επιστροφή και πάλι για τους γηπεδούχους. Για τρεις θα μαρκάρει στο μέλλον, θα το βάλει τη διαφορά στους τρεις. 32-29. Βελέκας. Θα κάνει το λάθος. Μέχρι μέσα ο Ντάκουλιας. Τελειώνει τη φάση 32-31. Έχει χρεωθεί με φάουλ ο Ρεκουνιώτης στο drive του Καλδί. Είναι το πρώτο φάουλ του Πανελευθυνιακού στο δεύτερο δεκάλεπτο. Καλδίες από την πλάγια γραμμή, θα είναι και αυτός που θα οργανώσει. Μιχαλούτσης για δύο, άστοχο το σούτ του. Μακιντόμπε. Περνάει στο ψηλό, Ρεκουνιώτης με πρόσωπο, τώρα γυρίζει και παίζει με πλάτη. Μακιντόμπε για τρεις, αστοχή, επιθετικό rebound. Ντάκουλιος το σκέφτηκε, πάει σε σέντ επίθεση. Για δύο τώρα ο γκάρτ του Πανελευθυνιακού θα το βάλει και μπροστά μετά από πολλή ώρα οι φιλοξενούμενοι. Από το 7-3 αν δεν κάνω λάθος έχουν να προηγηθούν. Δεν απαντάει η Δάφνη, είναι άστοχη με τον Μιχαλούτσο, επιθετικό rebound όμως. Τζιπελέκας. Παραλίγο το κλέψιμο. Πολύ ωραία πάσα αλλά δεν είναι καλό το τελείωμα του Μιστόπουλου. Η μπάλα Πανελευθυνιακός. Ενώ ετοιμάζεται αλλαγή για την Δάφνη, ο Γιάννικος θα επιστρέψει. Ο Μιχαλούτος είναι αυτός που θα αποχωρήσει. Πάμε, πάμε. 32-33 λοιπόν. Το παιχνίδι έχει ανάψει για καλά, αυτό το δεκάλεπτο. Ρεκουνιώτης γύρισε πολύ ωραία το σώμα, θα κερδίσει το φάουλ. Θα πάει στις βολές. Έχει φορτώσει με φάουλ την ομάδα της Δάφνης, ο φίλος του Πανελευθυνιακού. Θα επιστρέψει και ο Θωμάς Νίκος, playmaker του Πανελευθυνιακού, θα επιστρέψει και ο Άρης Μέλιος για τη Δάφνη. Έχει συμπληρώσει φάουλ η Δάφνη. Ρεκουνιώτης βάζει την πρώτη. Είναι άστοχη, 32-34 και η Δάφνη έχει κατοχή. Καλδής
με το Μαγιντόπι μπροστά του. Θα αλλάξει κατεύθυνση, θα κλειστεί, θα κάνει το λάθος, αλλά έχει προλάβει να κερδίσει το φάουλ. Ο Μαγιντόπι σηκώνει το χέρι. Επίθεση κατά μέτωπον από τον γκάρ της Δάφνης. Είναι το δεύτερο ματικό. Θα βγει από το σκρίνι, θα πάρει την μπάλα της Μπελέκας, θα στοχεί. Κρατάνε την κατοχή οι παιδούχοι και θα πάρουν και το φάουλ. Με 2.51 για το ημίχρονο. Και είναι ώρα να επιστρέψει ο Κερασοβίτης, ο οποίος θα πάει και στην επαναφορά από την baseline. Κούρεμα Ανδρεόπουλος. Παραγυρίζει στην περιφέρεια. Έξω από το χέρι του Ρεκουνιώτη. Κερασοβίτης ψάχνει ελεύθερο παίκτη, βρίσκει. Προσποιείται σουτάρι για Νίκο Αστοχή, έξω για τη Δάφνη μπαλά. Νέα 14 δευτερόλεπτα. Δάφνη! Τσιμπελέκας στο παιχνίδι. Δάφνη! Δάφνη! Δείχνει το σύστημα στους παίκτες του Κερασοβίτης. Το ένα. Ανδρεόπουλος μακριά από το πεδίο, πεδίο βολής του. Θα σουτάρει εν τέλει για 2. Δεν είναι καλό το σουτ. Rebound. Ο Ρεκουνιώτης κατέβασε στο rebound. Έχασε την ευκαιρία για σοφάρι στην Δάφνη. Στη γεμάτη επίθεση οι φιλοξενούμενοι δεν βιάζονται. Το μέλος πάει μέχρι μέσα. Θα πάρει το φάουλ. Θα πάει στις βολές. Είναι τρίτο φάουλ από τον Ανδρεόπουλο. Και αν συνυπολογίζουμε ότι έχει τριαβάλει και ο Ρέστης Γιούση, υπάρχει θέμα στη Δάφνη. Είναι αρκετά νωρίς. Φίλιππος στο μέλος έβαλε την πρώτη. Βάζει και τη δεύτερη, συν 4 η ομάδα του Πανελευθυμιακού. Ζόμπρε σε όλο το γήπεδο και αυτό αφήνει κενά. Την μπάλα πήγε με άνεση στον Κερασοβίτη. Τσιμπελέκας για 2. Την μπάλα να πηδάει, δεν θα μπει. Μάχες, επιθετικό rebound. Πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Καλδία που κλείστηκε. Κερδισμένη μπάλα όμως για την Δάφνη. Πολύ δύσκολο τελείωμα, είναι άστοχο από τον Τσιμπελέκα. Βιαστικό τελείωμα. Ενάμιση λεπτό για το ημίχρονο. Νίκος. Θα πάρει το σκρίν ο γκάρ του Πανελευθυνιακού. Μαγιντόμπε, παραγυρίζει στην περιφέρεια. Πολύ δύσκολο σούτ, άστοχο, rebound, επιθετικό. Και καλάθι από τον Ρεκουνιώτη. Πολύ σπουδαίο θετικό rebound, στέλνει διαφορά στους 6, μεγαλύτερη διαφορά για τον Πανελευθυνιακό. Μεγαλύτερο στο παιχνίδι είναι το συν 11 της Δάφνης νωρίτερα. Εδώ έχει κάνει βήματα, μπερδεύτηκε τη Βελέγας, έκανε την παράβαση.
χαρίζει μια κατοχή για τους φιλοξενούμενους και time out για τον Πανελλησσυνιακό. Για τον Ιδάφτη, συγγνώμη. Δοκιμή έκανα. Τι νόμιζες, έτσι θα το δίνω στο Γιαννάκη. Λοιπόν, έχω ένα καλό νέο να σου πω και ένα κακό να σου πω. Το κακό είναι ότι το Masterchef έχασε τον επόμενο νικητή του. Το καλό είναι ότι φεύγω για Άγιο Δομήνικο. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Το καλό είναι ότι ο Σταμάτης φρόντισε να είναι χορτάτος ο Γιαννάκης μου χωρίς γκρίνια και αυτό μετράει. Σταμάτης, θείος Λεωνίδας, 1-0. Και συνεχίζουμε! Το παιδί, το ξέχασα στο σχολείο. Σοβαρήμα και πάλι 56 δευτερόλεπτα για τον ίχρονο. Κατοχή για τον Πανελλησσυνιακό, 32-38 φιλοξενούμενοι για τον προβάδισμα. Έχουν εκμεταλλευτεί τα συνεχόμενα δώρα. Αφήσαμε και λίγο φυσικό ήχο σε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα εδώ στη Δάφνη. Ρεχουνιώτης στην περιφέρεια. Βοηθά στην κυκλοφορία, μακρινό σου τάστοχο από το Μαγιντόπε και ευκαιρία τη Δάφνη να μαζέψει τη διαφορά πριν το ημίχρονο. Τιμπελέκας αφήνει την μπάλα στα χέρια του Κερασοβίτη. Βγαίνει από τα σκρίν ο Τζεβελέκας. Θα κερδίσει το φάουλ. Είναι το τέταρτο ομαδικό. Έχει δοθεί ψηλά, αυτό περιμένουμε να δούμε. Αυτό συζητάνε οι διαιτητές και χρεώνουν φάουλ ψηλά, είναι βολές. Έχουμε time out. Time out. Το time out ολοκληρώθηκε στις βολές ο Γιάννης Τζιβελέκας. 25 δεύτερα μένουν μετά τις βολές. Η πρώτη θα μπει έστω και με περιπέτεια. Δύο στις δύο. 34-38. Θα μείνει τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο για τη Δάφνη. Αν πάει σε ολόκληρη επίθεση ο Πανελλησσυνιακός. Νίκος, η λογική λέει ότι οι φιλοξενούμενοι θα εξαντλήσουν όλο το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Δακουλιάς, από το πόδι του Κερασοβίτη μπάλα εκτός. Στα 14 δευτερόλεπτα θα πάει η κατοχή, οπότε όλος ο χρόνος για τον Πανελλησσυνιακό.
Στείλει προς τα μέλος, θα επαναφέρει από την πλάγια γραμμή. Δάκουλας, προσκύνεται, υποπίεση για τρεις, δεν είναι καλό το σουτ. Rebound, θα πετάξει από πολύ μακριά, παραλίγο να δούμε κάτι απίστευτο από τον Μουστόπουλο. 34-38 ημίχρονο με τον Πανελληνιακό να προηγείται. Επιστρέφεται σε περίπου 15 λεπτά. Καλημέρα. Καλημέρα. Παρακαλώ. Αυτό εδώ που γράφει με κλάν μέσα, τι είναι? Φίλε μου, αυτό το με κλάν είναι φύσωνας, μπριζόλα, φτιαγμένο σε πέτρα ηφαιστείου. Μα λέω ότι είναι βίγκα. Είναι βιολογικό φύσωνα. Καλημέρα. Αυτά εδώ τα γλυκά που λέει νηστίσιμα. Είναι σίγουρα νηστίσιμα. Γλυκάκι, να κεράσω. Καλά στο. Θα φάω εγώ. Άω, βρες τα μάτια μου. Σε κόδρο θα σε βάλω και θα σε απολαμβάνουμε με τα κορίτσια όταν τρώμε τα πεντανόστιμα και νηστίσιμα. Γλυκάκι από τα χεράκια σου, έρε, τι έχει να γίνει το βράδυ με τα κορίτσια. Οπα, 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 οπα. Να του λεγόμενη με το τεκνό. Πού είναι, πού είσαι ρε νίτσα, λίτσα, πίτσα, πω, πω. Ζω ένα δράμα. Άντε να πει στο μικρό Γιαννάκι ότι πάπα λέει χωριάτικη κοτόπιτα. Αν το άλλο, τι να το πω του παιδιού. Να Γιαννάκι, πάρε μια λουκανικόπιτα χωρίς λουκάνικο, δεν σε γάλασε. Καταλαβαίνεις, το παιδί θέλει τις χωριάτικες στις πίτες του. Τι, όχι, μην το πεις. Να ανοίξω μόνη μου φίλο. Ναι, οκ, okay, αφού πρώτα μαζέψω τα αυγουλάκια μου από το κοτέτσι μου. Λοιπόν, φεύγω, δεν μπορώ, σε αφήνω. Το μόνο που μου μένει είναι να κάνω αίτηση για το Masterchef με το θείο Λεωνίδα. Το παιδί! Γιάννη! Γιάννη! Δοκιμή έκανα. Τι νόμιζες, έτσι θα το δίνω στο Γιαννάκι. Λοιπόν, έχω ένα καλό νέο να σου πω και ένα κακό να σου πω. Το κακό είναι ότι το Masterchef έχασε τον επόμενο νικητή του.
Το καλό είναι ότι φεύγω για Άγιο Δομήνικο. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Το καλό είναι ότι ο Σταμάτης φρόντισε να είναι χορτάτος ο Γιαννάκης μου χωρίς γκρίνια και αυτό μετράει. Σταμάτης, θείος Λεωνίδας, 1-0. Και συνεχίζουμε! Το παιδί, το ξέχασα στο σχολείο. Καλημέρα. Καλημέρα. Παρακαλώ. Αυτό εδώ που γράφει με κλάν μέσα, τι είναι? Φίλε μου, αυτό το με κλάν είναι φύσωνας, μπριζόλα, φτιαγμένο σε πέτρα ηφαιστείου. Μα λέω ότι είναι βίγκα. Είναι βιολογικό φύσωνα. Καλημέρα. Αυτά εδώ τα γλυκά που λέει νηστίσιμα. Είναι σίγουρα νηστίσιμα. Γλυκάκι, να κεράσω. Καλά στο. Θα φάω εγώ. Άω, βρε στα μάτια μου. Σε κόδρο θα σε βάλω και θα σε απολαμβάνουμε με τα κορίτσια όταν τρώμε τα πεντανόστιμα και νηστίσιμα. Γλυκάκι από τα χεράκια σου, έρε τι έχει να γίνει το βράδυ με τα κορίτσια. Οπα, 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 οπα. Να του λεγόμενη με το τεκνό. Πού είναι, πού είσαι ρε νίτσα λίτσα πίτσα, πω πω. Ζω ένα δράμα. Άντε να πεις στο μικρό Γιαννάκι ότι πάπα λέει χωριάτικη κοτόπιτα. Αν το άλλο, τι να το πω του παιδιού. Να Γιαννάκι πάρε μια λουκανικόπιτα χωρίς λουκάνικο, δεν σε γάλασε. Καταλαβαίνεις, το παιδί θέλει τις χωριάτικες τις πίτες του. Τι, όχι, μην το πεις. Να ανοίξω μόνη μου φίλο. Ναι, οκ, αφού πρώτα μαζέψω τα αυγουλάκια μου από το κοτέτσι μου. Λοιπόν, φεύγω, δεν μπορώ, σε αφήνω. Το μόνο που μου μένει είναι να κάνω αίτηση για το MasterChef με το θείο Λεωνίδα. Το παιδί! Γιάννη! Γιάννη!
πίσω στο κλειστό γυμναστήριο της Δάφνης Μιχάλης Μουρούτσος. 34-38, ένα άκρος ενδιαφέρον παιχνίδι μεταξύ σε Δάφνη και Πανελευσυνιακό. Play-off ανόδου της National League 1 με στόχο την άνοδο στην Elite League, την παλιά Α2, με την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι που παρακολουθείτε να πέφτει πάνω στο Εγάλεο, την ομάδα που ήταν πρώτη στη βαθμολογία στη regular season. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Στο δεύτερο δεκάλεπτο έφτασε να προηγείται μέχρι και με 11 πόντους. Τα αρκετά λάθη, το αρκετό άγχος έφεραν τον Πανελευθυνιακό ξανά μπροστά. Πανελευθυνιακός που είχε προηγηθεί 7-3 στο ξεκίνημα. Και από εκεί και πέρα ο Παό Δάφνης ήταν που πήρε τη σκητάλη και οδηγούσε την κούρσα μέχρι και περίπου τα μισά του δεύτερου δεκαλέπτου. Στο ξεκίνημα του δεκαλέπτου βλέπω τον Μέλιο, βλέπω τον Καρδί, τον Μιχαλούτσο, τον Μουστόπουλο που παίζει στο αρχικό σχήμα της Δάφνης. Τζιβελέκα στην σεμάφορα. Για τους φιλοξενούμενους ξεκινάει και πάλι ο Θωμάς Νίκος, ο Ρεκουνιώτης που τα έχει πάει πολύ καλά, ο Μακρύς. Θα γυρίσει την περιφέρεια να σου για τρεις μέσα. Ο Μιχαλούτσος. Πάμε να βγει, πάμε! Πάμε να βγει, κρατήστε! Περνάει το κέντρο του Δημήτρη Μακρύς. Χέρι με χέρι αλλάζει μπάλα, figure 8 από τους φιλοξενούμενους. Ο Νίκος παίρνει το κεντρικό διάκτρομο. Και δεν φάουλ χαμηλά ο Μακρύς. Πριν ξεκινήσει το... Α, όχι, έχει δοθεί ψηλά το φάουλ. Θα πάει στις βολές ο Μακρύς. Είναι το δεύτερο φάουλ. Πρόλαβα να το κάνω στο Μέλιο. Μία στις δύο. Πάμε όλοι! Η Δάφνη έχει την ευκαιρία να εσωφαρίσει ή ακόμα και να προσπεράσει. Μέλιος αφήνει την μπάλα στα χέρια του Καλδί. Πάμε τρίποτα, παράμε τρίποτα, πάρα! Διστάζει ο Μιχαλούτσος. Σταυρωτές, πάει μέχρι μέσα. Ελεύθερο στη γωνία, δεν θα το σουτάρει, αλλά έχει πατήσει γραμμή ο Μέλιος. Έκανε ένα μικρό βηματάκι προς τα πίσω και πάτησε τη γραμμή. Χαμένη ευκαιρία της Δάφνης για σοφάριση. Νίκος περνάει υποπίεση στο κέντρο και θα κάνει το λάθος ευκαιρία με τον Τζιβελέκα να τρέχει το γήπεδο, να πάει μέχρι μέσα. Αστοχή, κάνει την μπάλα μέσα στα χέρια του Μέλιος. Πολύ άμυνα κράτησε! Λάθος το λάθος. Βελέκος δεν πάτησε καλά ο Καλδής, αστόχησε, επιθετικό rebound. Καλδής προσποιείται, από μέση απόσταση θα σουτάρει, αλλά έχουμε φάουλ μακριά από την μπαλά. Την κερδίζει ο Μέλιος. Και μάλιστα ήταν οριακά ότι το φάουλ γινόταν την ώρα που σούταρε ο παίκτης Δάφνης. Οπότε ενδεχομένως να μετρούσε το καναλάθι αν έμπαινε και να δίνονταν και φάουλ μακριά από την μπάλα. Σχεδόν ταυτόχρονα έγιναν. Φάουλ χαμηλά. Hey.
δεύτερο φάουλ του Μακρύ και δεύτερο ομαδικό. Βελέκος, φλότερ, είναι άστοχος. Πολύ άμυνα! Πολύ άμυνα! Τρέχει με συνδυασμό, πανελευθυνιακός, θα βρει σούτια τρεις. Αστοχή από το χέρι του Ρεκουνιό, την μπάλα εκτός. Το παραδέχτηκε. Πολλές λάθος επιθέσεις στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου. Βελέκος. Διστάζει για τρεις ο Μιχαλούτσος. Βελέκας για δύο μέσα. Ισοφάρις μετά από πολλή ώρα για τη Δάφνη. 39 όλα. 7 και 20 για το τέλος δεκαλέπτου. Μακρύς, δεν σημάζει τη γωνία. Ο Νίκος θα βρει ελεύθερο τρίποντο και θα τον βάλει ο Παπαφλωράτος. Και πάλι μπροστά και πάλι συν 3 για τον Πανελλησσυνιακό. Καλδής. Από τη γωνία για 3, δεν είναι καθόλου καλό το σουτ Μιχαλούτσου. Μπάλα για τον Πανελλησσυνιακό. Δεν είναι 42, ο Πανελλησσυνιακός διατηρεί το προβάδισμα. Ο Φλωράτος, κλεισμένος από δύο, βρίσκει πάσα. Ο Νίκος περιμένει το σκριν. Θα πάρει το σκριν, παίρνει τον κεντρικό διάδρομο για δύο από το high post, αστοχή. Στο κατέβασμα την μπάλα ο Μιχαλούτσος, θα γίνει το λάθος. Βιαστικό transition. Έγινε το λάθος. Η Δάφνη και πάλι χαρίζει την μπάλα στα χέρια αντιπάλων. Πάντως είναι ενδεικτικό ότι η Δάφνη, παρά τα πολλά λάθη που έχει κάνει στο δεύτερο και στο τρίτο δεκάλεπτο, είναι ακόμα σε απόσταση τριών πόντων. Δαγουλιάς, θα γίνει το κλέψιμο, δεν ολοκληρώνεται όμως. Το βροτέ του Μακρύ πάει μέχρι μέσα, πέρασε ανάμεσα από δύο αντιπάλους, το έβαλε το καλάθι, διαφορά στους 5. Πάμε Δάφνη, πάμε! Τζβελεκάς. Από το high post για δύο σίδερο, επιθετικό rebound, κερδισμένη μπάλα από τον Νίκο, ο οποίος θα κάνει λάθος με τη σειρά του. Λάθος το λάθος, την μπάλα είναι πανελλησσυνιακός, όπως λένε οι διαιτητές. 3 συνεχόμενα λάθη στην ίδια φάση. Σίγουρα υπάρχει άγχος, σίγουρα υπάρχει νευρικότητα εκατέρωθεν. Πάμε λίγο! Πάμε! Πάμε! Από Φλωράτος. Πάρα λίγο να γίνει το λάθος. Σώζει την μπάλα. Πολύ άμυνα! Για 2-5 μέτρα έρμπολ, κακό σου. Πάμε! 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 Τζιβελέκας θα κάνει την μπάσα με πολύ δόση ρίσκου. Με το αριστερό του κοράρι ο Μιχαλούτσος. 41-44. Δάφνη! Δάφνη! Πολύ άγχος από τις δύο πλευρές. Δάφνη! Πολύ μακριά, άστοχο. Δάφνη! Μάτι το μεγάλο. Τζιβελέκας φρενάρει. Για τρεις. Όχι. Κάνει δευτερή για σοφάριση, αλλά επιθετικό ρυπάνω τον καρδί.
Τζιβελέκας. Νέα, 14 δευτερόλεπτα. Τζιβελέκας, πολύ ωραίο τάι. 43-44. Πάμε λίγο για την ομάδα μας. Κορδί για τρεις, θα στοχίσει. Κακό σουτ, airball και κατοχή Δάφνη. Που και πάλι έχει ευκαιρία για προσπέρασμα. Δάφνη. Τζιβελέκας για τρεις! Το βρήκε το τρίποντο! Μετά από πολλή ώρα 46-44 μπροστά η Δάφνη! Εδώ έχει περάσει το παιχνίδι μαγειτόπα για τον Πανελευθυνιακό. Φάουλ θα χρεωθεί ο Μιχαλούτσος. Και τεχνική ποινή λοιπόν. Στις βολές ο Τάκουλας και κατοχή για τον Πανελλησσυνιακό αμέσως μετά. Στα 46-45. Και 22 για το τέλος του 3 δεκαλέπτου. Το παιχνίδι στον πόντο. Δάκουλιας. Παρά λίγο το κλέψιμο. Έχει χαλάσει πάντα στην κατοχή του Πανελλησσυνιακού. Αυτό το κλέψιμο. Δεν βγήκε το πικεντρό, η κατοχή όμως μένει στον Πανελλησσυνιακό. Τομάς Νίκος. Δάκουλας. Πολύ ωραία η σκαστή, καλάθι και φάουλ. Με το Αρχουνιώτη να βάζει ξανά την ομάδα του μπροστά. 46-47 και μία βολή. Βάζει και τη βολή. Συν 2 για τον Πανελλησσυνιακό και πάλι. Τζιβελέκας. Βγήκε πολύ ωραία πάνω του Μαγιντόπετος να απέτρεψε από να σουτάρει. Εν τέλει η Δάφνη κερδίζει ένα φαουλ που είναι και το τρίτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Και τρίτο προσωπικό του Θωμανίκου, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο. Τζιβελέκας πάει μέχρι μέσα, ανάποδο λέει απ, μέσα! Πολύ άμυνα, πολύ άμυνα! Έβαλε ωραία ανάποδα βάλτσα ο γκάρτ της Δάφνης. Δάκουλιας με σταυρωτές αποφέρνει τον αντιπαλό του, στάρια 2, αστοχή, rebound, κανένας, υπάρχει φάουλ, πρέπει να γερωθεί στον Κρασάκι. Όντως είναι στο Γκρασάκι το φάουλ και γι' αυτό θα αποχωρήσει, θα δώσει τη θέση του στον Πρόφκα, καθώς είναι το τρίτο του forward του Πανελλησσυνιακού. Φορτώθηκε νωρίς το πρώτο μήχρο με δύο φάουλ. Τώρα γρήγορα θα κάνει και το τρίτο. Τον χρειάζεται ο προπονητής του για το τέταρτο δεκάλεπτο.
Για δύο είναι μέσα. Ο Αντρέπουλος. Πάμε άμυνα. Μαγιντόπε. Κλείνεται, βρίσκει πάσα έξω. Ντάκουλιας, πολύ δύσκολη πάσα. Κάνει την μπάλα ο Ρεκουνιώτης, ωραίος ενδιασμός και καλά για την αυτή. Εδώ παίκτη με τελευταίακού παραμένει στο έδαφος. Έχουμε τεχνική ποινή που χρεώνεται ο Πάκος του Πανελληνιακού. Πάμε όλοι μαζί! Πάμε! Για διαμαρτυρίες για την προηγούμενη φάση. Θα χάσει την βολή ο Τζιβελέκας. Η διαφορά παραμένει στους 4. Περνά το κέντρο. Δεν είναι καλή πάσα του, θα γίνει το λάθος. Και να που η Δάφνη είναι η ομάδα τώρα που έχει momentum. Όχι μόνο έχει πάρει το προβάδισμα, μπορεί να ξεφύγει με μεγαλύτερη διαφορά των τεσσάρων. Εκμεταλλευόμενοι τα πολλά λάθη του Πανελευθυνιακού. Και ο κόσμος ξεσηκώνεται. Παναγιώτης Καλδής, τα δύο οχτάρια μαρκάρονται. Ωραία προσπάθεια με το αριστερό γύρω στους κοράρι. Συν 6 για τη Δάφνη. Μαγιντόπε κλείνεται στη γωνία. Για τρεις μέσα απαντάει ο πρόφκα αμέσως. Μεγάλο τρίποντο. Τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Πολύ ωραία προσπάθεια και πολύ ωραίο καλάθι από τον Καρδί. Καρδί Μισμάτ παίζει με πλάτη ως τα μέλος που είναι δυνατότερος να την πασά έξω. Ρεκουνιώτης γυρίζει με τα δύο χέρια, δεν μπορεί να τελειώσει αυτή τη φάση. Θα κερδίσει όμως το φάουλ και θα πάει στις βολές. Δύο ελεύθερες βολές για το σέντερ του Πανελευθυνιακού. Και αν δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο, θα έχουμε κατοχή μία για κάθε ομάδα στο υπόλοιπο του δεκαλεπτού. Η πρώτη βόλη είναι μέσα. Και η δεύτερη μέσα. Έχουμε αλλαγή για τον Πανελληνιακό. Ο Μακρύς επιστρέφει στο παιχνίδι για να παίξει άμυνα. 56-53, 38,5 δευτερόλεπτα για το φινάλε του δεκαλέπτου. Καλδίες κρατά την μπάλα υπό την πίεση του Μαγιντόπε. Τώρα θα ξεκινήσει την προσπάθειά του, θα πάρει το screen. Παίζει με ψηλότερο αντίπαλο. Ανάποδα λέει, καλάθι και φάουλ. Πολύ μεγάλο καλάθι. Και πολύ δύσκολο καλάθι. Από τον Παναγιώτη Καλδί. Η διαφορά στους 5 και μπορεί να τη δίνει και στους 6. Είναι ο game changer του παιχνιδιού. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Θα μείνουν 21 δευτερόλεπτα. Όλα για τον Πανελληνιακό. Σκάσε ρε πλάκα!
Μπορεί να άστοχη, υπάρχει επιθετικό rebound όμως. Και νέο φάουλ. Ο Μουστόπουλος είναι αυτός που θα πάει στις βολές. Δεν το δέχεται ο Δημήτρης Μακρύς που θεωρεί ότι δεν υπήρξε φάουλ. Σημασία έχει το φάουλ έχει δοθεί. Αυτό ήταν το τρίτο φάουλ του Μακρύ. Το καλύτερο δυνατό σενάριο για τη Δάφνη ήταν αυτό. Και απόλυτη σιγή στο γήπεδο. Δεν είναι καλή πρώτη βολή, είναι κοντή βολή. Βάζει τη δεύτερη, 2-4 συνολικά σε αυτά τα περίπου 3 δευτερόλεπτα που καθήκαν. 59-53, όλη η κατοχή στον Πανελλησσυνιακό. Ντάκουλιας. Από μακριά σου τα αργιά, 3 αστοχή, rebound. Από κανέναν από τα χέρια του Μέλιου η μπάλα πηγαίνει στον Πανελλησσυνιακό. 1,7 μένει για το δεκάλεπτο και time out για τους φιλοξενούμενους. Είδατε και κάποιες ωραίες εικόνες από την εξέδρα, πολλά πιτσιρίκια, πολλοίς κόσμος που αγαπάει το μπάσκετ. (Συσχελίδι) 59-53, 1,7 για τη λήξη του δεκαλέπτου. Θωμάς Νίκος είναι παραφορά σε μια πολύ γρήγορη επίθεση που ψάχνει ο Πανελλησσυνιακός. Καθυστερεί να βρει παίκτη, βρίσκει όμως και θα σκοράρει ο Μακρύς. 59-55, επιστρέφουμε σε λίγο για το τέταρτο δεκάλεπτο. Καλημέρα. Καλημέρα. Παρακαλώ. Αυτό εδώ που γράφει Μεκλάν μέσα, τι είναι? Φίλε μου, αυτό το Μεκλάν είναι φύσωνας, μπριζόλα, φτιαγμένο σε πέτρα ηφαιστείου. Μα λέω ότι είναι βίγκα. Είναι βιολογικό φύσωνα. Καλημέρα. Αυτά εδώ τα γλυκά που λένε στήσιμα. Είναι σίγουρα αντιστήσιμα. Γλυκάκι, να κεράσω. Καλά στο. Θα φάω εγώ. Αχ, βρε στα μάτια μου. Σε κόδρο θα σε βάλω και θα σε απολαμβάνουμε με τα κορίτσια όταν τρώμε τα πεντανόστιμα και νηστίσιμα γλυκάκι από τα χεράκια σου. Έρε, τι έχει να γίνει το βράδυ με τα κορίτσια. Οπα, 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 οπα.
λοιπόν. Πάμε όλοι μαζί! Και λίγο νωρίτερα, μάλλον είδατε στην εξέδρα και τη νεαρότερη φίλη του, της Δάφνης. Πρώτη κατοχή λοιπόν για το Πανελλαδικό. Τρακάρουν οι δύο συμπαίκτες στο κέντρο του γηπέδου. Δάκουλιας κλείνεται η πάσα του με δόση ρίσκου. Διεκδικήσουμε πάλι, έχουμε τζάμπολ, το Βελάκι λέει Δάφνη. Η κατοχή στο γηπέδο. Πάμε! Δυναμική άμυνα. Μπήκε στη φάση ο Τζιβελέκας πάνω στον Νίκο. Του γράψε την μπάλα, η κατοχή στη Δάφνη. Που θέλει να βάλει τις βάσεις για την νίκη στο ξεκίνημα του δεκαλέπτου. Σουτ για τρεις. Δεν είναι καλό. Όλοι άμυνα! Πάμε άμυνα! Ωραία πάνω στην μπάλα, ο Τζιβελέκας κλέβει. Νέα κατοχή για τη Δάφνη. Σουτ για τρεις. Ούτε τώρα. Όλοι άμυνα! Κρατήστε! Όλοι άμυνα! Ντάκουλιας θα κερδίσει το φάουλ. Καλδής σταματάει τον αντίπαλό του πριν γίνει απελητικός. Και είναι το τρίτο του ατομικό, το πρώτο μόλις ομαδικό. Στο τέταρτο δεκάλεπτο. Παραπερνάει στο ζωγραφιστό, τα μέλος γυρίζει αστοχή. Άστο, πολύ κακό το τελείωμά του. Τρέχει το κήπεδο, βρίσκει πάσα έξω. Τζιβελέκας είναι άστρο και αυτό το τρίποντο. Επιθετικό rebound και καλά δι' αυτόν Μουστόπουλο. Μουστόπουλο, όλοι άντυπα. Πάμε εδώ, πάμε! Πάμε εδώ, πάμε! Παίρνει μπάλα ο Ρεκουνιώτης αρκετά μακριά από το γραφιστό, θα κερδίσει το φάουλ όμως από το Μουστόπουλο. Έχει ήδη δύο παίκτες η Δάφνη με τέσσερα φάουλ. Μουστόπουλος είναι μόλις το δεύτερο δικό του. 8 και 38 για το τέλος του παιχνιδιού, με την Δάφνη να προηγείται 6 πόντους. Νίκος αλλάζει κατεύθυνση, βρίσκει πάσα έξω για τρεις ο Μακρύς. Άστοχος, rebound, ο Μέλιος. Ήρεμα, ήρεμα! Τζιβελέκας, ο οποίος έχει αλλάξει το τσιμπάκι, έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του περίπου 10 αγωνιστικά λεπτά. Προσποιείται ο Γιάννικος, βρίσκει πάσα. Είναι φάουλ, δεν είναι καλάθι όμως, η μπάλα αναπήδησε, δεν του έκανε τη χάρη του Διονύση Μουστόπουλου. Κρασάκι στο παιχνίδι, τον έχει φυλάξει ο κοτς Βούλγαρης εδώ και αρκετή ώρα, είχε φορτωθεί νωρίς με φάουλ. Τώρα δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια, αν και 8 λεπτά είναι μια αιωνιότητα στο μπάσκετ. Άρα η διαφορά πλέον μετά από αυτή τη βολή πηγαίνει στους 7 και ενδεχομένως να πάει και στους 8 για να δούμε και τη δεύτερη βολή του σέντερ της Δάφνης. Δύο στις δύο. 63-55. Πάμε άμυνα, κρατήστε. Πάμε άμυνα. Αλλάζει και τον Μάρκο Δροστινό. Ο Μιχαλούτσος πέρασε και πάλι στο παιχνίδι. Πάμε! Νίκος Ερόλο, playmaker. Αφήνει τον Τάκουλα. Νίκος προσποιείται. Κλείνεται, ήταν καλή άμυνα του έξαρχου παραλίγο να κλέψει, δεν τέλεγε το φάουλ όμως. Πολλά φάουλ στο ξεκίνημα του δεκαλέπτου. Βάλε και πάλι πάει στο ψηλό.
Γυρίζει ωραία, αλλά στοχή ο Μακρύς και ρεύνει διασμού για τη Δάφνη. Έξαρχος, πάσα στον Ζιβελέκα, ο οποίος στο high post φρενάρει, βρίσκει πάσα έξω. Έχουμε φάουλ χαμηλά. Το ξεκίνημα της προσπάθειας του Εξαρχού. Καλδής, περιμένει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Τον αφήνει να παίξει ένας με ένα πολύ ωραία πάσα και καλά από κοντά. Απέφυγε τον αντιπαλό του, έδωσε ένα καλά την παρεμβάλλε και time out για τον Πανελληνιακό. Γιαννάκη, πού είσαι παιδάκι μου? Γιάννη! Μήπως είδατε το... Αφήστε τα. Ζω ένα δράμα. Άντε να πει στο μικρό Γιαννάκη ότι πάπα λέει χωριάτικη κοτόπιτα. Αν το άλλο, τι να το πω του παιδιού. Να, Γιαννάκη, πάρε μια λουκανικόπιτα χωρίς λουκάνικο, δεν σε γάλασε. Καταλαβαίνεις, το παιδί θέλει τις χωριάτικες τις πίτες του. Τι, όχι, μην το πεις. Να ανοίξω μόνη μου φίλο. Ναι, οκ. Okay. Αφού πρώτα μαζέψω τα αυγουλάκια μου από το κοτέτσι μου. Λοιπόν, φεύγω, δεν μπορώ, σε αφήνω. Το μόνο που μου μένει είναι να κάνω αίτηση για το Masterchef με το θείο Λεωνίδα. Το παιδί! Γιάννη! Γιάννη! Έχουν επιστρέψει στο παρκέ. Πίεση σε όλο το γήπεδο από τη Δάφνη. Θα γίνει το κλέψιμο, όχι, θα γίνει το φάουλ. Είναι το δεύτερο φάουλ του Τζιμπελέκα, αλλά είναι το τέταρτο μαδικό για τα επόμενα 7 και 15. Ό,τι φάουλ κερδίζει ο Πανελευθυνιακός θα πηγαίνει στις βολές. Κρασάκης αφήνει στον Δάκουλια, και αυτός με θυρά τον Νίκο. Ωραία, ξεμαρκαρίστηκε ο του Πανελευθυνιακού. Δάκουλιας θα πάρει το screen. Για τρεις εκτός χρόνου δεν πρόλαβε να εκτελέσει. Μπροκό, ο Πρόκα έκανε μια προσπίση, η οποία όμως τον έβγαλε εκτός χρόνου. Καλδής ήταν ο παίκτης που έδωσε το έναυσμα στη Δάφνη. Θα κάνει το λάθος. Όλοι άμυνα! Όλοι άμυνα γίνεται πάνω εδώ! Όλοι άμυνα! Δάκουλες θα βρει ωραία πάσα στο low post. Νίκος προσποιείται. Αφήνει στον Πρόφκα. Δάκουλες για τρεις από την κορφή. Αστοχή, rebound, έξαρχος. Ο Πανελευθυνιακός αρχίζει να κάνει πολλά συνεχόμενα shoot. Κάτι που δίνει μεγαλύτερη σιγουριά στη Δάφνη, ειδικά όταν εξασφαλίζει ξανά και ξανά τα rebound. Πάει μέχρι μέσα και καλά του και πάρα τον Εξαρχό. Πολύ μεγάλο καλάδι. Δεν εκτέλεσε για τρεις, πήγε μέχρι μέσα και φλερτάρει με έμεσο τρίποντο, αν βάλει τη βολή. Η διαφορά για πρώτη φορά στο συν 12. Νωρίτερα έχει φτάσει μέχρι τους 11 στο δεύτερο δεκάλεπτο. 6 λεπτά και ένα δευτερόλεπτο για το φινάλε του παιχνιδιού. Η Δάφνη έχει απαλλαχτεί από το άγχος, έχει βρει μεγάλα σούτ, έχει βρει καλή κυκλοφορία στην επίθεση και κυρίως έχει πολλαπλάσια rebound από τον Πανελευθυνιακό. Η βολή μέσα και η διαφορά στους 13. Εξαρχέως! Μπαμπέ! Μαγιδόπ εκεί που
περνάει την μπάλα στον Κρασάκη. Θα γίνει το κλέψιμο και ένα εύκολο lay-up κάνεται. Ο Μιχαλούτος έχασε το lay-up, έκανε και το foul. Και οδηγεί τον αντιπαλό τους βολές. Υπάρχει και τεχνική ποινή. Θα κατάλαβα σωστά. Γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις. 5 και 46 για το φινάλε του παιχνιδιού. Έχει αποβληθεί με 5 φάουλ ο Μιχαλούτσος. Αυτό το φάουλ που είδατε νωρίτερα ήταν το πέμπτο του. Double trouble δηλαδή, και έχασε ένα εύκολο lay-up που θα έστειλε διαφορά στους 15 και αποβλήθηκε και οδηγεί τον αντίπαλό τους βολές. Όχι, δεν υπάρχει τεχνική ποινή, είναι κανονικό το φάουλ εν τέλει. Κρασάκης θα βάλει την πρώτη. Δύο στις δύο. Καλδής. Πάμε Δάφνη, πάμε! Μαγιντόπε κολλημένος πάνω του. Θα πάρει το σκρίν ο Καλδής. Σε άμυνα ζώνης ο Πανελευθυνιακός. Πολύ ωραία, μπήκε μέχρι μέσα ο Τζιβελέκας. Βρήκε πάσα έξω για τρεις άστοχος. Rebound ποιος. Πρόλαβε ο έξαρχος αλλά δεν βρήκε συμπαίκτη. Θα γίνει το κλέψιμο. Αλλά θα κρατήσει εν τέλει την κατοχή ο Σταμέλος. Μαγιντόμπε φρενάρει και στάρει για δύο, αλλά στο Χ ο Παπαφλωράτος επιθετικό rebound. Πάμε Δάφνη, πάμε! Πάμε! Φοράρει λοιπόν ο Κρασάκης και μαζεύει τη διαφορά στους 9. Τζιβελέκας. Αλλά περνάει ξανά στο ψηλό για 3. Άστοχο. Μονομαχίες, κατοχή Πανελευθυνιακού έχουν δώσει οι διαιτητές. Δεν έχουν χρεώσει φάουλ, έχουν να δώσει out ουσιαστικά. Μαγιντόμπε. Ο έξαρχος έχει γίνει τη σκιά του. Νίκος Μαγιντόμπε χάνει την μπάλα. Τζιβελέκας τρέχει το γήπεδο, βρίσκει πάσα, έχει κερδίσει όμως το φάουλ. Έχει χρεωθεί με φάουλ ο Θωμάς Νίκος. Είναι το τέταρτο προσωπικό του, τέταρτο ομαδικό. Όλα τα φάουλ πλέον πηγαίνουν στις βολές. Μετά από αυτό βέβαια, γιατί το συγκεκριμένο έχει δοθεί χαμηλά, είναι το τέταρτο όπως είπαμε. Κερασοβίτης θα επαναφέρει από τη baseline. Ενώ θα πάρει ανάσες ο Καλδής, θα πάρει και χειροκρότημα. Έχει κάνει πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ρέστης Γιούση ξανά στο παιχνίδι. Και κάτω από την παράδο Γιούση. Τζιβελέκας. Παίρνει το screen στον Τάρι από το high post, αστοχή. Ένα τετράλεπτο ακόμα για το φινάλε. Η διαφορά παραμένει στους 9.
Ολυμπιακός. Αλλάζει κατεύθυνση, πάει μέχρι μέσα, κλείνεται, ανάποδο λέει απ' εύστοχο. Πολύ δύσκολο καλάθι, μειώνει στους 7. Πάμε, Μάρτι, πάμε! Τερασοβίτης. Δαφνί! 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 Βγαίνει από τα σκρίνο έξαρχος. Δαφνί! Δαφνί! Γεμάτη επίθεση, εξέχος αλλάξει κατεύθυνση. Δίνεται καθόλου καλό το τελείωμά του. Εύκολο rebound από το Σταμέλο. Ευκαιρία του Πανελληνιακού να μειώσει κι άλλο. Στους για τρεις. Θα το βάλει ο Σταμέλος. Το παιχνίδι αποκτά ξανά ζωή. 3 λεπτά και 9 δεύτερα πριν το τέλος. Time out για τη Δάφνη με διαφορά στους 4. Δοκιμή έκανα. Τι νόμιζες, έτσι θα το δίνω στο Γιαννάκι. Λοιπόν, έχω ένα καλό νέο να σου πω και ένα κακό να σου πω. Το κακό είναι ότι το Masterchef έχασε τον επόμενο νικητή του. Το καλό είναι ότι φεύγω για Άγιο Δομήνικο. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Το καλό είναι ότι ο Σταμάτης φρόντισε να είναι χορτάτος ο Γιαννάκης μου χωρίς γκρίνια και αυτό μετράει. Σταμάτης, θείος Λεωνίδας, 1-0. Και συνεχίζουμε! Το παιδί, το ξέχασα στο σχολείο. Επιστρέψαμε λοιπόν. Το παιχνίδι έχει πάρει φωτιά. Για τα τελευταία 3 και κάτι λεπτά που απομένουν. 3 και 9. Η διαφορά των 13 πόντων της Δάφνης έχει μειωθεί στους 4 και μένει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την πίεση η ομάδα του Μάρκου Δροσινού. Θα βγει από τα σκρίν ο Τζιβελέκας. Πάει μέχρι μέσα, κλείνεται. Ελεύθερο σούτ για 3 του Γιούση. Δεν είναι καλό, rebound από τον Παπαφλωράτο. Κρασάκης αφήνει στον Μαγιντόμπε, ο οποίος θα κάνει το τρίποντο, θα στοχίσει, αλλά θα κερδίσει 3 βολές. Μουστόπουλος δεν μπορεί να αποφύγει το φάουλ. Και είναι 3 βολές που μπορούν να βάλουν για τα καλά τον Πανελληνιακό ξανά στο παιχνίδι. Σκουπιστεί το παρκέ. Και είναι λογικό να υπάρχει νευρικότητα, να υπάρχει άγχος, να υπάρχει πίεση και σε δυο πλευρές πλέον. Βάζει την πρώτη. Θα βάλει και τη δεύτερη και με λίγο τόση δόση τύχης. Τρεις στις τρεις και η διαφορά στον πόντο και πάλι. 68-67, 2,5 λεπτά ακόμα. Τζιβελέκας. Θα τελειώσει τη φάση, αστοχή όμως. Μονομαχίες στο παρκέ. Έχουμε τζάμπολ και είναι σειρά για τον Πανελληνιακό να χαμογελάσει από το Βελάκι. Έπεσε και λίγο άτσαλα ο
ο Καλδής. Ίσως και κάποιος να έπεσε πάνω του, πάνω στον νόμο του, στην προσπάθεια τεσσάρων παικτών σε αυτή την περίπτωση να διεκδικήσουν την μπάλα. Ο Πανελληνιακός έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για να επιστρέψει το παιχνίδι. Βρίσκεται στον έναν, δεν την έχει ολοκληρώσει. Έχει κάνει το μεγάλο κομμάτι διαδρομής. Η Δάφνη εξακολουθεί να έχει το προβάδισμα. Βγάζει μια πολύ μεγάλη άμυνα. Και διαξιοποιεί το αντισιό του. Μεγάλο καλά του Γιάννικου. Είναι ένα πολύτιμο δίποντο που κρατάει το προβάδισμα και την ψυχολογία στην πλευρά της Δάφνης. Πάμε όλοι μαζί να δώσουμε δύναμη σε αυτήν. Πιέση στα 4 τέταρτα του γηπέδου από τη Δάφνη. Με δυσκολία μπάλα περά στο κέντρο. Ελεύθερο τρίποντο του Νίκου από τη γωνία. Κακό τρίποντο, airball. Και 1.45 πριν το φινάλι, η Δάφνη έχει το απόλυτο πλεονέκτημα. Έχει το συν 3, έχει και κατοχή. Πάμε να δώσουμε άλλη μια επίθεση, ρε μόνο. Και είναι μια επίθεση που μπορεί να παίξει κομβικό ρόλο στην έκβαση του παιχνιδιού. Πάμε! Για 3, μέσα! Κυβελέκα! Και time out για τον Πανελληνιακό. Δεν ξέρω αν το τρίποντο του Τζβελέκα είναι αυτό που σκοτώνει τον Πανελληνιακό. Είναι σίγουρα αυτό που πολλαπλασιάζει το επίπεδο δυσκολίας για τους φιλοξενούμενους στα επόμενα 1 και 27 για το φινάλε. 87 δευτερόλεπτα. Και σίγουρα είναι μια επίθεση και από την άλλη πλευρά μια άμυνα. Θα παίξει το σημαντικότερο ρόλο για την έκβαση του παιχνιδιού. Θα χαθεί η μπάλα. Ένα εύκολο λάθος από το Σταμέλο. Και ίσως αυτή η άμυνα να είναι κάτι παραπάνω από το μισό παιχνίδι για τη Δάφνη. Δάφνη! Που με συν 6 πλέον κρατάει το παιχνίδι στα χέρια της. Δάφνη! 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 Δεν λέει καθένας την πάσα έξω. Δάφνη! Καλδής για 3! Και νομίζω ότι αυτό το καλάθι μπορεί να ήταν και η χαριστική βολή. Η διαφορά στους 9 έχει απάντηση ο Πανελληνιακός. Δεν έχει. Επιθετικό rebound. Δεν τελειώνει τη φάση. Ο Σταμέλος θα τελειώσει ο Κρεζάκης. 45 δευτερόλεπτα. 76-69. 7 υπόδειξη διαφοράς. Και η Δάφνη πρέπει να αυτοκτονήσει για να χάσει αυτό το παιχνίδι. Δεν κάνουν φάουλ οι φιλοξενούμενοι. Τώρα θα κάνουν φάουλ. Θα το αποφύγει ο παίκτης της Δάφνης. Τζιβελέκας κερδίζει το φάουλ. Θα πάει στις βολές. Με 26 δεύτερα να απομένουν. Καμπιονέ, 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 καμπιονέ.
Ακούτε τι γίνεται στο γήπεδο. Με τον Γιάννη Τσιμπελέκα να έχει την ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά του 7. 26 δεύτερα πριν το φινάλε. Πάει στην πρώτη, έχει δικαίωμα για άλλη μία. Δύο στις δύο. Και τώρα πάει Λευσυνιακός, τρέχει για πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί. Γρήγορο τρίποντο εύστοχο από τον Πρόφκα, υποπίεση. Και time out. Όχι. Έχουμε τεχνική ποινή εκατέρωθεν. Στους δύο παίκτες. Αν πρόλαβα να δω σωστά, είναι ο ένας ο Κρασάκης και ο άλλος πρέπει να είναι ο Καλδής από πλευράς Δάφνη. Βολή αρχικά για τον Παπαφλωράτο. Θα βάλει τη βολή ο παίκτης του Πανελευθυνιακού. Και τώρα κατοχή τη Δάφνη με 20 δεύτερα να απομένουν. 78-73. Και αρχίζουν τώρα το φάουλ. Τσιμπελέκας νωρίτερα είχε 2 στους 2. Θα περάσει το παιχνίδι και ο έξαρχος. Τεχνική ποινή δεν ήταν εκατέρωθεν, ήταν μόνο στην πλευρά της Δάφνης, όπως είδατε νωρίτερα. Τσιμπελέκας. Άστοχος, η μπάλα αναπήδησε, πετάχτηκε έξω, μπήκε, βγήκε. Άστοχος και στη δεύτερη, μάζει το rebound του Καστανεβάκης. Νίκος κλείνεται, ψάχνει το σουτ, βρίσκει πάσα εν τέλει. Σουτ υποπίεση, άστοχο. Στα χέρια του Κερασοβίτη και μπάλα για τη Δάφνη. 2,7 δευτερόλεπτα, το παιχνίδι έχει κρυθεί. Δεν κάνει καν επίθεση η Δάφνη. 78-73. Η Δάφνη κάνει το πρώτο βήμα. Μια πολύ σπουδαία νίκη. Και οι δύο ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους για το παιχνίδι στην έδρα του Πανελευθυνιακού. Έχει πάρει το προβάδισμα ο Δάφνης, έχει κάνει το πρώτο βήμα για να βρεθεί στον δρόμο του Εγάλεο και να διεκδικήσει την άνοδο στην Elite League. Αλλά μας τίποτα περισσότερο. 78-73 η Δάφνη πήρε την νίκη κόντρα στον Πανελευθυνιακό. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο σε όλους και όλους.
Και αυτό, επιθετικό rebound με άνεση. Μακρύς, πάσα στη γωνία για τρεις, ο Μαγιντόμπε εύστοχος. Πολύ γρήγορη επιστροφή και πάλι για τους γηπεδούχους. Για τρεις, θα μαρκάρει στο μέλλον, θα τον βάλει. Θα γυρίσει την περιφέρεια για τρεις, μέσα. Τζιβελέκας. Νέα, 14 δευτερόλεπτα. Τζιβελέκας, πολύ ωραίο φάι. Τωμάς Νίκος. Δάκουλιας. Πολύ ωραία η σκαστή, καλάθι και φάου. Τζιβελέκας πάει μέχρι μέσα. Ανάποδο λέει, μέσα. Κάνει την μπάλα ο Ρεκουνιώτης. Ωραίος ενδιασμός και καλάθι και φτιάχνει ο Καλδής. Τα δύο χτάρια μαρκάρονται. Ωραία προσπάθεια με το αριστερό γιου στους σκοράρει. Τώρα θα ξεκινήσει την προσπάθειά του, θα πάρει το screen. Παίζει με ψηλότερο αντίπαλο. Ανάποδα λέει, καλάθι και φάουλ. Καθυστερεί να βρει παίκτη, βρίσκει όμως και θα σκοράρει ο Μαμένη κίνηση από τους παίκτες του. Τον αφήνει να παίξει ένας με ένα πολύ ωραία πάσα και καλάθι από κοντά. Πάει μέχρι μέσα και καλά και πάρα τον εξαρκό. Ευκαιρία του Πανελληνιακού να μειώσει κι άλλο. Στου διατρεις. Θα το βάλει ο Σταμέλος. Θα παίξει κομβικό ρόλο στην έκβαση του παιχνιδιού. Διατρεις. Μέσα. Πάσα έξω. Καλδής διατρεις. Καλημέρα. Αυτά εδώ τα γλυκά που λέει νηστίσιμα. Είναι σίγουρα νηστίσιμα. Γλυκάκι, να κεράσω. Καλά άστο. Θα φάω εγώ. Αχ, βρε στα μάτια μου. Σε κόδρο θα σε βάλω και θα σε απολαμβάνουμε με τα κορίτσια όταν τρώμε τα πεντανόστιμα και νηστίσιμα. Γλυκό και από τα χεράκια σου. Έρε, τι έχει να γίνει το βράδυ με τα κορίτσια. Οπα, 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 οπα. Να του λεγόμενη με το τεκνό. Πού είναι, πού είσαι ρε νίτσα λίτσα πίτσα. Πω, πω. Ζω ένα δράμα. Άντε να πει στο μικρό Γιαννάκι ότι πάπα λέει χωριάτικη κοτόπιτα. Αν το άλλο, τι να το πω του παιδιού. Να Γιαννάκι πάρε μια λουκανικόπιτα χωρίς λουκάνικο, δεν σε γάλασε. Καταλαβαίνεις, το παιδί θέλει τις χωριάτικες τις πίτες του. Τι, όχι, μην το πεις. Να ανοίξω μόνη μου φίλο. Ναι, οκ, okay. Αφού πρώτα μαζέψω τα αυγουλάκια μου από το κοτέτσι μου. Λοιπόν, φεύγω, δεν μπορώ, σε αφήνω. Το μόνο που μου μένει είναι να κάνω αίτηση για το Masterchef με το θείο Λεωνίδα. Το παιδί! Γιάννη! Γιάννη!
Δοκιμή έκανα. Τι νόμιζες, έτσι θα το δίνω στο Γιαννάκη. Λοιπόν, έχω ένα καλό νέο να σου πω και ένα κακό να σου πω. Το κακό είναι ότι το Masterchef έχασε τον επόμενο νικητή του. Το καλό είναι ότι φεύγω για Άγιο Δομήνικο. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Το καλό είναι ότι ο Σταμάτης φρόντισε να είναι χορτάτος ο Γιαννάκης μου χωρίς γκρίνια και αυτό μετράει. Σταμάτης, θείος Λεωνίδας, 1-0. Και συνεχίζουμε! Το παιδί, το ξέχασα στο σχολείο. Καλημέρα. Καλημέρα. Παρακαλώ. Αυτό εδώ που γράφει με κλάν μέσα, τι είναι? Φίλε μου, αυτό το με κλάν είναι φύσωνας, μπριζόλα, φτιαγμένο σε πέτρα ηφαιστείου. Μάλλον ότι είναι βίγκα. Είναι βιολογικό φύσωνα. Καλημέρα. Αυτά εδώ τα γλυκά που λέει νηστίσιμα. Είναι σίγουρα νηστίσιμα. Γλυκάκι, να κεράσω. Καλά, άστο. Θα φάω εγώ. Άω, βρε στα μάτια μου. Σε κόδρο θα σε βάλω και θα σε απολαμβάνουμε με τα κορίτσια όταν τρώμε τα πεντανόστιμα και νηστίσιμα γλυκάκι από τα χεράκια σου. Έρε, τι έχει να γίνει το βράδυ με τα κορίτσια. Οπα, 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 οπα. Να του λεγάμενη με το τεκνό. Πού είναι, πού ζερενίτσα, λίτσα, πίτσα, πω, πω.